κύριο Σιβαγόρου από το επόμενο σύνδεσμο σε αυτή τη διάσκεψη. Επέκτηνε τον Μισή, είχε ρωτηθεί για τις επιχείρησεις του Δημοκρατικού Συναλλητικού στον αφορά την αξιοποίηση οροσύμων. Ο κύριο Σιβαγόρου είπε ότι ο Μισή εξέφρασε τρεις θέσεις όσον αφορά τα οροσύμα, ειδικά του Δεκεμβρίου, και κάλεσε τον Μισή να πει ποια τελικά είναι η θέση του. Είχε πει για αναβολή, είχε πει για λευκή επιταγή στους χειρισμούς του Προέδρου και είχε πει ότι συμφωνούσε ότι και δεν πρέπει να βγει αλόπιτη. Και κάτι στον Δησί να πει τελικά ποια ήταν η θέση του Προέδρου. Η θέση μας ήταν και παραμένει ξεκάθαρη όπως εγκατεθέτει εγγράφου εις το Εθνικό Συμβούλιο. Αν ο κ. Σιβαγόρου αγνοεί αυτή την θέση, είναι πρόβλημα του ΑΚΕΛ. Μέχρι σήμερα τηρώ μια στάση υπεύθυνη αποφεύγοντας την κριτική. Αν προκληθώ ή αν συνεχίσει το ΑΚΕΛ να νομίζει ότι μπορεί να προκαλεί χωρίς να παίρνει απαντήσεις, θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Σιβαγόρου ότι όχι τώρα, αλλά προπολού, είχαμε επισημάνει χρονικά ορόσημα και συγκυρίες που δεν έπρεπε να αγνοηθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις, πιστεύω, να δοκιμαστεί η τουρκική αδιαλαξία σε ώρες που θα εκκρινόταν η ενταξιακή της πορεία και θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να πιστεύω ότι την υπεύθυνη μας στάση δεν θα την παρεξηγήσουν είτε ως ανοχή είτε ως σιωπή. Δεν θα προχωρήσω στην όποια άλλη κριτική, γιατί υπάρχουν καταγεγραμμένες δημόσια θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού όσον αφορά τους χειρισμούς που θα έπρεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέβαινε. Για αυτές τις παραλήψεις θα μιλήσουμε εν καιρό. Αυτή την ώρα θα έπρεπε ο κ. Σιβαγόρου να εσέβεται την στάση, την υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης, να αποφύγει την όποια κριτική, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στην κοινή προσπάθεια για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αφού προκαλούμε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο της τουρκικής αδιαλαξίας αλλά και κακών εκτιμήσεων και χειρότερων χειρισμών από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας.